Άνοιξε στις 31 Μαρτίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2023. Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία έως στις 30 Ιουνίου προκειμένου να υποβάλουν τις δηλώσεις τους για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2022. Σχετικά με την εξόφληση του φόρου που πιθανόν προκύψει για τους φορολογούμενους, θα εξοφληθεί σε 8 ισόπωσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στο τέλος Ιουλίου και την τελευταία στις 28 Φεβρουαρίου του 2024. Ενώ στην περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος έχει την οικονομική δυνατότητα αλλά και τη θέληση να πληρώσει εφάπαξ στο σύνολο του φόρου, τότε θα τύχει έκπτωση 3% αρκεί αυτό να το πράξει ως 31 Ιουλίου. Ο πρόεδρος των Οικονομολόγων και Λογιστών Νομού Εύρου, Θάνος Πανταζής, τόνισε ότι η κίνηση για την υποβολή δηλώσεων πλευράς πολιτών δεν είναι αυξημένη, καθώς δεν έχουν εκδοθεί οι βεβαιώσεις αποδοχών από πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Είναι αλήθεια ότι έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Φυσικά, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις πρώτες εβδομάδες, δηλαδή μόλις πριν 2 εβδομάδες ξεκίνησε η πλατφόρμα. Μπορώ να πω ότι ακόμα πολλά έντυπα δεν είναι έτοιμα ήδη και δεν είναι λειτουργικά, για το λόγο ότι πολλοί φορείς του δημοσίου, είτε του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, δεν έχουν αναρτήσει ακόμα τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών. Παρ' όλα αυτά, όμως, είμαστε στη μία διαδικασία όπου πραγματικά μπορούν να ξεκινήσουν οι φορολογούμενοι την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ιδιαίτερα αυτών που είναι σχετικά απλές. Και όταν λέω απλές φορολογικές δηλώσεις, αυτές δηλαδή ουσιαστικά που οι πηγές των εισοδημάτων τους προέρχονται από λιγότερες, να το πω έτσι, πηγές. Παράλληλα με τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες δηλώσεις, είναι ότι έχει αλλάξει ουσιαστικά ένας κωδικός, ο οποίος αφορά κάποιες δαπάνες οι οποίες καλύπτουν προσαυξημένα τεκμήρια διαβίωσης. Υπάρχει μια σχετική διαφοροποίηση, να αναφέρω αυτό το κομμάτι, όχι ουσιώδης όμως. Μπορώ να επιμείνω στην πιο σημαντική, η οποία έχει να κάνει σχέση με τον κωδικό που αφορούν την καταχώρηση των δαπανών. Και υπάρχουν επιμέρους δαπάνες, οι οποίες ουσιαστικά εξοφλούνται με τραπεζικό μισοπληρωμής, οι οποίες αυτές καλύπτουν προσαυξημένα τα τεκμήρια διαβίωσης κατά ένα 30%. Και αυτές οι δαπάνες αφορούν κυρίως δαπάνες που έχουν να κάνουν σχέση με εκτινιατρικές υπηρεσίες, ιατρικές υπηρεσίες, νομικές, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, ξυλουργών, σχολών χορού, κομμωτηρίων. Γενικότερα είναι κάποιων επαγγελμάτων. Ανέφερα τα πιο ουσιώδη και τα πιο δημοφιλή, στα οποία ουσιαστικά οι φορολογούμενοι, εξοφλώντας αυτές με τραπεζικό μισοπληρωμής και έχοντας αποδείξει από αυτά τα επαγγέλματα, τις υπηρεσίες, οι δαπάνες τους προσαυξάνονται κατά 30% για την κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης. Αναφέρομαι σε αυτή που έχω μόλις έτσι κάνει μια σχετική ανάλυση, διότι είναι η πιο ουσιώδης. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες επιμέρους μεταβολές. Κατ' ουσίαν όμως το έντυπο, αν θέλετε να το πω έτσι, είναι ταυτόσιμο με το περσινό. Έχουμε μια αισθητική διαφορά, γιατί φέτος είναι 9 σελίδο ενώ σε σχέση με πέρσι, με τα προηγούμενα χρόνια, το ίδιο και το εκαθαριστικό. Παρ' όλα αυτά όμως η κύρια μεταβολή του είναι αυτή, μπορώ να αναφέρω, γι' αυτό κιόλας την έχω δώσει μεγαλύτερη έμφαση. Επιπρόσθετα, ο κ. Πανταζής διευκρίνησε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι φορολογούμενοι μπορούσαν να προχωρήσουν σε αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση που αφορούν τα κινήτα, ενημερώνοντας το Ε9 έκλεισε, όμως όπως υπογράμμισε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανοίξει ξανά για τυχόν διαφοροποιήσεις. Υπάρχει αυτό που πρέπει να πούμε, ότι μόλις χθες, και αναφέρομαι χθες, ήταν μεγάλη Τρίτη το βράδυ που έκλεισε η εφαρμογή του Ε9, διότι ξεκίνησε ουσιαστικά η διαδικασία της εκαθάρισης του ΟΕΝΦΙΑ του 2023. Άρα αναμένουμε στις επόμενες περιόδους, στις επόμενες ημέρες, να προκύψει η βεβαίωση του νέου ΟΕΝΦΙΑ που αφορά τη χρήση του 23, οπότε μετά συνέχεια θα ξανανοίξει το Ε9 για τυχόν μεταβολές, προσθήκες, διαγραφές και οτιδήποτε αφορά την ακίνητη περιουσία του καθενός φορολογούμενου. Τέλος, ο κ. Πανταζής θέλησε να τονίσει προς όλους τους φορολογούμενους να μην περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για τη δήλωση των φορολογικών δηλώσεων, προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω επιβαρημένου προγράμματος. Είναι καλό καταρχήν να υπάρχει μια συνεπή αναφορικά με το χρόνο προσέλευση των φορολογουμένων στους λογιστές τους, προκειμένου να μην υπάρξει πίεση, ιδιαίτερα προς την τελική περίοδο, προς τις μέρες του Ιουνίου και ίσως Ιουλίου, γιατί η καταληκτική ημερομηνία είναι 36. Ήθιστε να δίνετε μια παράταση, αλλά αυτή η παράταση δεν είναι φυσικά βέβαια. Η καταληκτική ημερομηνία, το επαναλαμβάνω, είναι 36. Άρα αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στους συναδέλφους λογιστές, στους οικονομολόγους, οι οποίοι να μπορέσουν να ολοκληρώσουν και να συντάξουν τις φορολογικές δηλώσεις εμπρόθεσμα.